Η ερώτηση αφορά, επειδή το αναφέρατε, για την απόφαση της κυβέρνησης να μετατρέψει το θριάσιο νοσοκομείο σε νοσοκομείο μίας νόσου. Γνωρίζετε όλοι πολύ καλά και όσοι μας ακούνε ότι η Δυτική Αττική είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση της εργατικής τάξης εκεί, φτωχών λαϊκών στρωμάτων, με πολλές και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, με επιβαρημένη αντίστοιχα την υγεία της πλειοψηφίας του πληθυσμού και από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Και εδώ, και μερικούς μήνες, βρίσκεται στο κόκκινο, χτυπημένη από την πανδημία του κορονοϊού εξαιτίας της έλλειψης ουσιαστικών προληπτικών μέτρων, αλλά και μέτρων για τη θωράκιση των δημόσιων μονάδων υγείας της περιοχής. Η κυβέρνηση αποφάσισε να μετατρέψει το θριάσιο νοσοκομείο σε νοσοκομείο μίας νόσου, μια απόφαση, κατά τη γνώμη μας, επικίνδυνη, γιατί ουσιαστικά πετάει εκτός νοσοκομείου ασθενείς με άλλες παθήσεις, ακόμα και χρόνιους πάσχοντες που κάνουν θεραπείες στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Και σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν και οι αντιδράσεις των κατοίκων, των αυτοαπασχολούμενων, των εργαζομένων της ευρύτερης περιοχής, της Δυτικής Αττικής, οι οποίοι πραγματικά αγωνιούν και είναι κυριολεκτικά στο πόδι, πραγματοποιώντας και κινητοποιήσεις, όπως είπα, αγωνιστικές για να ανακληθεί η συγκεκριμένη απόφαση. Το ερώτημα, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, προς τον Υπουργό είναι τι μέτρα θα λάβει το Υπουργείο, η κυβέρνηση, ώστε να ανακληθεί άμεσα η απόφαση για μετατροπή του θριάσιου νοσοκομείου σε νοσοκομείο μίας νόσου και φυσικά όλοι οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στο νοσοκομείο αυτό για την αναγκαία περίθαλψή τους. Δεύτερον, τι μέτρα θα πάρει για τη θωράκιση και στελέχωση του θριάσιου νοσοκομείου και των κέντρων υγείας της Δυτικής Αττικής με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων αλλά και τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Και τρίτον, που έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, αν θέλετε, ως κόμμα, παράλληλα με όλα τα άλλα μέτρα και τις προτάσεις που έχουμε κάνει στην κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, δηλαδή εμφάνιση της πανδημίας, έστω και τώρα η κυβέρνηση να προχωρήσει στην αναγκαία επίταξη χωρίς καμία αποζημίωση των ιδιωτικών υποδομών υγείας. Πράγμα εξάλλου που ζητάνε και εργατικά σωματεία, φορείς, ακόμα και δημοτικά συμβούλια της περιοχής που συζητούμε, της Δυτικής Αττικής. Και αντίστοιχα, μέτρα που θα πρέπει να λάβει η κυβέρνηση, έστω και καθυστερημένα, στους μεγάλους εργασιακούς χώρους, στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου αποδεδειγμένα είναι και η κύρια πηγή μετάδοσης της νόσου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Λαμπρούλη. Κύριε Υπουργέ, κύριε Κουδαζαμάνη, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λαμπρούλη, γνωρίζετε, το έχουμε πει, το γνωρίζουμε όλοι και εσείς βεβαίως, ότι διαχειριζόμαστε μια έκτακτη κατάσταση, μια πρωτόγνωρη πανδημία. Και λογικό είναι ότι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές να πρέπει να προβούμε στη λήψη εκτάκτων μέτρων, σε αναδιάταξη των δυνάμεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Θέλω καταρχάς να σας πω ότι το έχετε αναφέρει κι εσείς αρκετές φορές, επειδή κατηγορείται την κυβέρνηση ότι έχουμε μετατρέψει το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε σύστημα μίας νόσου. Καταρχάς, έχουμε να διαχειριστούμε την πανδημία. Άρα, δίνουμε έμφαση στη διαχείριση της πανδημίας και του κορονοϊού. Δεύτερον, σε όλη την επικράτεια, όλα τα νοσοκομεία εφημερεύουν κανονικά, αντιμετωπίζοντας τα έκτακτα περιστατικά και μάλιστα τα περιστατικά non-COVID που προσέρχονται στα νοσοκομεία είναι της τάξης του 45 με 50%. Σε τίποτα δεν έχει σταματήσει η λειτουργία των νοσοκομείων. Καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Και το τελευταίο χρονικό διάστημα, λόγω της πίεσης κυρίως που δέχτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην περιοχή της Αττικής, προβήκαμε σε λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Μεταξύ των οποίων ήταν η μετατροπή του Σεισμανοκλείου Νοσοκομείου και του Κοριαλινίου Μπενακίου Νοσοκομείου σε νοσοκομεία αποκλειστικά για τον κορονοϊό και προσφάτως στο νοσοκομείο θριάσεως, στο οποίο θα έλθω. Όμως, όταν κάναμε αυτές τις μετατροπές, τα νοσοκομεία αυτά υποστηρίζονται από άλλες δομές, είτε δημόσιες, είτε ιδιωτικές, είτε από δομές των ενόπλων δυνάμεων, έτσι ώστε να, τις ημέρες που εφημέρευαν τα νοσοκομεία αυτά, να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά που δεν σχετίζονται με τον κορονοϊό. Το νοσοκομείο Θριάσιο χρειάστηκε να μπει, να γίνει νοσοκομείο κορονοϊού, καταρχάς γιατί διαχειρίστηκε και περιστατικά κορονοϊού καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και
είναι μια νοσοκομιακή, μια νοσοκομιακή μονάδα που πιστεύουμε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει με επάρκεια και πληρότητα τον κορονοϊό. Τι συμβαίνει όμως τώρα? Καταρχάς, δεν το κάναμε στην τύχη. Υλοποιήσαμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Τι προβλέπει αυτό το σχέδιο? 24 ώρες το 24ωρο εφημερεύουν τα κέντρα υγείας στην Ελευσίνα και στα Μέγαρα. Και επειδή μιλήσατε για υποστελέχωση, να σας θυμίσω τις προκηρύξεις που έχουν γίνει για την στελέχωση των κέντρων υγείας αυτής της περιοχής σε μόνιμο προσωπικό και βεβαίως την 24ωρο λειτουργία που πριν αρκετό χρονικό διάστημα του κέντρου υγείας Μεγάρων, την οποία εμείς θέσαμε σε λειτουργία. Τα κέντρα αυτά υγείας εφημερεύουν ακόμα και τις ημέρες που θα εφημερεύει το θριάσιο νοσοκομείο. Επίσης, το θριάσιο νοσοκομείο, στην περίπτωση κάποιου πολύ εκτάκτου περιστατικού, το αντιμετωπίζει το περιστατικό αυτό. Και συνέβη προσφάτως, όπου κλήθηκε να αντιμετωπίσει έναν συμπολίτη μας ο οποίος έπαθε έμφραγμα. Και βεβαίως, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, με όλους τους υγειονομικούς, διακομίζει τα περιστατικά σε νοσοκομεία τα οποία εφημερεύουν ή σε άλλες μονάδες. Ξέρετε, παλιά λέγαμε το θριάσιο είναι στην άκρη του κόσμου, διότι ήταν η δύσκολη πρόσβαση. Όμως τώρα το θριάσιο, μέσω της Αττικής Οδού καταρχάς, απέχει ολίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας και τις μεγάλες νοσοκομιακές δομές και βεβαίως είναι δίπλα και στο Αττικό Νοσοκομείο. Και υπάρχει σχεδιασμός ακόμα και στην περίπτωση κάποιου βιομηχανικού ατυχήματος στην περιοχή, διότι αναγνωρίζουμε όλοι την επιβάρυνση της περιοχής λόγω της λειτουργίας της βαριάς βιομηχανίας στην περιοχή και άλλου είδους βιομηχανική παραγωγή. Ακόμα και εκεί έχουμε συνεργασία και με τις ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να δώσουμε πρώτες βοήθειες και να αντιμετωπίσουμε περιστατικά σε περίπτωση ενός απευκταίου βεβαίως γεγονότος. Άρα, προκειμένου να καταστήσουμε το θριάσιο νοσοκομείο COVID, υλοποιήθηκε συγκεκριμένος σχεδιασμός, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής σε υπηρεσίες υγείας. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα, οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν, τόσο το θριάσιο νοσοκομείο, όσο και τα άλλα νοσοκομεία τα οποία έχουν χρήση αποκλειστικά για COVID, θα επανέλθουν στην κανονική τους λειτουργία. Θα επανέλθουν πιο ενισχυμένα, τόσο σε προσωπικό, όσο σε εξοπλισμό, όσο και σε οικονομικούς πόρους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λαμπρούλη, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή τον Υπουργό. Αυτό μας έλειπε, κύριε Υπουργέ, να μην υπάρχει ή να μην δίνεται η δυνατότητα, έστω και στα νοσοκομεία που έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία αντιμετώπισης COVID, να μην βλέπουν το επίγον περιστατικό. Αυτό μας έλειπε. Το ζήτημα είναι τι γίνεται από εκεί και μετά. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά το θριάσιο νοσοκομείο, οι 6 χειρουργικές αίθουσες δεν δουλεύουν, δεν λειτουργούν. Μετατράπηκε σε COVID. Περισσότερα από 1.000 ασθενείς είναι σε λίστα αναμονής για να χειρουργηθούν. Αντίστοιχα, 3 κλινικές του παθολογικού τομέα ανέστειλαν τη λειτουργία τους ακριβώς λόγω αυτής της μετατροπής σε COVID νοσοκομείο. Η καρδιολογική, η νευρολογική, η παιδιατρική. 10 κλινικές και ειδικότητες του χειρουργικού τομέα. Χειρουργική, ορθοπαιδική, νευροχειρουργική, πλαστική χειρουργική, ορειλά, ουρολογική, οφθαλμολογική, γυναικολογική και γναθοχειρουργική, όπως και η αγκιοχειρουργική, που νοσήλευαν εκατοντάδες ασθενείς. Στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας του, να το πω έτσι. Γενική ΜΕΘ με 8 κλίνες, μονάδα εφραγμάτων με 10 κλίνες και αιμοδυναμικό εργαστήριο. Αυτά είναι στην υπηρεσία της αντιμετώπισης των COVID περιστατικών. Τμήμα επιγόντων περιστατικών και τμήμα εξωτερικών ιατρίων που επισκέπτεται χιλιάδες κόσμο της περιοχής εκεί και όχι μόνο. Αντίστοιχα, ακτινοδιαγνωστικό τμήμα και διαγνωστικά εργαστήρια που πραγματοποιούσαν χιλιάδες εξετάσεις. Γιατί δεν είναι μόνο το επίγον, είναι και τα τακτικά ραντεβού. Χιλιάδες στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων Σειραίων, γιατί όντως δεν υπάρχει ή είναι διαλυμένη, αν θέλετε, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και όχι μόνο εδώ στη Δυτική Αττική, αλλά πανελλαδικά. Ιατρείο πόνου, όπου έκαναν θεραπείες περισσότερα από 60 ασθενείς με σοβαρές χρόνιες παθήσεις.
Αντίστοιχα το πεδίο ψυχιατρικό, το τμήμα κοινωνικής εργασίας, το τμήμα διαιτολόγων, ψυχολόγων, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, εξυπηρετούσαν εκατοντάδες συνανθρώπους μας. Αυτοί που πάνε τώρα, στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν είχε μετατραπεί, επειδή το βάλατε κι εσείς, λοιπόν, προηγήθηκε η μετατροπή του κέντρου εγκαυμάτων σε ΜΕΘ COVID, με αποτέλεσμα στο νοσοκομείο που βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της βιομηχανικής περιοχής, ανάμεσα δηλαδή σε δύο μεγάλα διελιστήρια και δίπλα σε δεκάδες βιομηχανίες με επικίνδυνες δραστηριότητες, να μην υπάρχει καμία διαθέσιμη κλίνη για την νοσηλεία πολυτραυματιών ή εγκαυματιών. Θυμηθείτε τι έγινε στο Μάτι. Χαρακτηριστικό είναι ότι, όπως αναφέρεται, και εμείς το ζητούμε, να μας πείτε το χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία του νοσοκομείου. Και βέβαια, είναι προφανώς ότι όλα αυτά που στερούνται οι οικογένειες, οι λαϊκές οικογένειες της ευρύτερης περιοχής, με την απαράδεκτη, θεωρούμε, κυβερνητική απόφαση για το μετατροπή του Θριασίου σε COVID νοσοκομείο, δεν μπορούν στο ελάχιστο να αναπληρωθούν από την εγκατάσταση της στρατιωτικής, αυτό δεν το άκουσα να το λέτε με, τη στρατιωτική κινητή χειρουργική μονάδα του προάβλου του νοσοκομείου. Απ' τη μια, λοιπόν, αναστέλλει τη λειτουργία των χειρουργείων και φέρνουμε κινητή χειρουργική μονάδα του στρατού στο προάβλιο του νοσοκομείου να αντιμετωπίσει προφανώς το επίγον. Άρα, λοιπόν, εμείς, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω με αυτό, θεωρούμε ότι η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να προχωρήσει πρώτον στην άμεση επαναλειτουργία του Θριάσιου Γενικού Νοσοκομείου, στην επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών κλινικών, για την ασφαλή νοσηλεία διασωληνωμένων ασθενών που παραμένουν εκτός ΜΕΘ και φυσικά την αποσυμφόρηση των δημόσιων νοσοκομείων από ασθενείς με COVID. Τρίτον, ενίσχυση του Θριάσιου Νοσοκομείου αλλά και των κέντρων υγείας, Ελευσίνας, Προπύργου και Μεγάρων, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση των όποιων εργαζομένων που είναι με συμβάσεις εργασίας. Και αντίστοιχα δημιουργούν κέντρο υγείας πού? Στη Μάντρα. Η Μάντρα δεν έχει δικαίωμα κέντρο υγείας. Τέταρτον, λήψη μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς, μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και στα σχολεία της περιοχής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.